που σου λένε ότι αυτός προηγείται, ο τάδε, ξέρεις, δεν εννοώ, ο τάδε προηγείται, ο τάδε προηγείται και τον δίνουν σταθερά μπροστά, λες, ρε μπάσκε, να είμαι κι εγώ λίγο καλύτερα. Είναι ανθρώπινο αυτό και μεταφράζεται πολιτικά. Εγώ πάντως ένιωσα, εχθές που πήγα να ψηφίσω με τον αδερφό μου, πήγαμε σε δύο τμήματα στο Χαλάνδρι, ότι ένιωσα ότι η Νέα Δημοκρατία λίγο το έχει εγκαταλείψει το παιχνίδι. Δηλαδή, ενώ παλιά έβλεπα έξω από το εκλογικό κέντρο, ναι, νεοδημοκράτες, ξέρεις, όπως έχουν όλα τα κόμματα. Ήταν λίγο τελειωμένη υπόθεση χτες. Μπράβο, αυτό θέλω να σου πω, ότι τους χτύπησε και σε ψυχολογία όλο αυτό που γινόταν. Εγώ αυτό που είδα την ώρα που πήγα να ψηφίσω στην Κηφισιά. Στο σχολείο εκεί, είναι ότι πρώτη φορά είδα τόσους πολύ μεγάλης ηλικίας ανθρώπους, δηλαδή κάποιους που πραγματικά τους πηγαίναμε τη σειρά μας, γιατί μεγάλων, πολύ μεγάλων. Και λέω, αναρωτιόμουν, αυτοί τώρα που ήρθανε και μπράβο τους που ήρθαν να ψηφίσουν, τι να ψηφίζουν άραγε. Α, θα στα πω εγώ στο διάλειμμα. Γιατί σηκώθηκαν αυτό το κρεβάτι. Δηλαδή αυτό σκεφτόμουν. Ναι, ναι. Για κάποιο σκοπό σηκώθηκαν. Ας το πω στο break τι ψηφίζανε, γιατί το είδα και εγώ. Ναι, πάρα πολλούς, δεν το ξέρω. Μεγάλες ηλικίες. Όχι μεγάλες. Πολύ μεγάλες. Όμως είπαν χθες ότι το 13% τελικά αποφάσισε πάνω από την κάλπη. Πράγμα πρωτόγνωρο για τις εκλογές της Ελλάδας. Γιατί η Ελλάδα ήταν πάντα, να το πούμε και πολύ απλά, πολλωμένοι, έτσι. Υπήρχαν παγιωμένα τα κόμματα και επίσης, χτες που είδα το χάρτη, νομίζω ότι είναι ο απόλυτος θρίαμβος του δικοματισμού. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Είναι ροζ. Γιατί καταστράφηκε το Πασό, Κατερίνα, και ξέρω και για τη μητέρα σου. Γρηγόρη, μη μας συγχύζεις παραπάνω. Κοίτα τι χρώμα επέλεξε σήμερα να φορέσει. Ναι, αυτό δεν ξέρετε όμως, μπορεί επειδή κόβει και πρέπει να με δει κάποιος. Στη Θήβα πλερέζεσαι, λένε μετά. Εντάξει, πέρασε δύσκολα. Στη Θήβα τι έβγαλε, Κατερίνα. Η Θήβα έβγαλε ΣΥΡΙΖΑ, δύο και η τρίτη Χρυσή Αυγή. Τι δύο? Τρεις είναι υποψήφοι και λογικά είναι δύο ΣΥΡΙΖΑ και τρεις θέσεις βουλευτών. Δύο ΣΥΡΙΖΑ και